τραπέζι και μια ωραία σαλάτα με ντοματίνια και ρόκα και έχεις ένα πλούσιο γεύμα. Ελάτε. Να δούμε υλικά σήμερα, τι προτείνεις. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, να τα φτιάξουμε παρέα. Η ταλιάτα που φτιάχνουμε είναι τέλεια, τη μαρινάρω ελαφρά, η γεύση της είναι το κάτι άλλο. Έτσι, μπορείτε να πάρετε, θα σας πω τι κομμάτια μοσχάρι μπορείτε να πάρετε για να φτιάξετε έτσι μια ωραία ταλιάτα, μπριζόλα, κόντρα μπορείτε να πάρετε. Πάμε. Λοιπόν, θέλω για την ταλιάτα, για το μοσχάρι, θέλω 700 με 800 γραμμάρια περίπου, κόντρα σταλομπριζόλα μοσχαρίσια, χωρίς το κόκαλο. Λίγο ανθό αλατιού, λίγο πιπέρι, 1/4 του φλιτζανιού ελαιόλαδο, ένα κλαδί φρέσκο δεντρολίβανο, 2-3 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσαμικό ξύδι, τώρα αν δεν έχετε βάλτε ό,τι ξύδι έχετε, 2-3 κουταλιές της σούπας θέλω. Μία σκελίδα σκόρδο με τη φλούδα της, ένα κρεμμύδι μικρό κομμένο σε λεπτές φέτες. Αυτό είναι για να μαρινάρω το κρέας μου. Το κρεμμύδι είναι κολπάκι για να σας γίνεται το κρέας πάντα μαλακό και λουκούμι, παιδιά. Όσες έχετε απόψε να φτιάξετε, κάτσε να πούμε και τις πατατούλες που είναι φανταστικές. Δεν έχω λόγια. Μπες μέσα στο ταψί με την πατάτα τώρα. Να, εδώ. Δημήτρη, δίπλα. Εδώ, δίπλα. Μπράβο. Εδώ. Αυτό θέλω να δείτε. Είναι φανταστικές. Έχουν ελάχιστο λαδάκι μέσα και είναι σαν να έχουν τηγανιστεί. Είναι υπέροχες. Φτιάξτε τις. Είναι το κάτι άλλο. Κάνουν κράτσα κρούτσα απ' έξω και μέσα μαλακές και ωραίες. Για να τις φτιάξουμε αυτές, τι θέλω, τίποτα δεν θέλω. Λίγες πατατούλες, baby, ή μικρές πατάτες. Επιλέξτε μικρές πατατούλες από εκεί που θα πάρετε τις πατάτες σας. Θέλω λίγο ελαιόλαδο. Πες μου, δεν είναι λουκούμι. Ξέρεις ότι εγώ με τις ψητές πατάτες έχω ένα θέμα. Έχω εφεύρει τρόπους να τρώω ψητή πατάτα με διαφορετικό. Τη μελώνει, ναι. Μέσα, τη μελώνω την πατάτα. Να σου πω, είναι ένα στο Facebook που γράφει Μπαρμπαρίγου, το μελώνει, τη μελώνει, το μελώνει στο κρέας, το κανελώνει στο ριζόγαλο. Το αχνίζει στο κέικ, όλα έτσι μου γράφει. Έχω πάθει σοκ. Δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ απαντάω σε όλους πάντως. Με βρίζουν, με μου χαμογελάνε, σε όλους απαντάω. Πώς? Έχει ταπεραμέντο. Είμαι σεξι και όπως αντέξει. Ακριβώς. Εννοείται. Μόνο κάτι λοιπόν, βασιλείου. Πατατούλες λέμε. Πάμε στο φαγητό μας. Για τις πατάτες πάντως μου είπα τι θέλω. Θα σας ξαναπώ. Τέτοια πατάτο σαλάτ. Καλά και πατάτα είναι φέικη. Ξέρετε να ρωτήσω λίγο στους λαργυρούλα. Φέικη, πώς τη επιτρέπεις. Θα τη σκοτώσω. Γιατί λέγατε για το σεξ. Να σου πω κάτι. Ναι, βρε, πλάκα κάνουμε χαζί. Εγώ η πατάτα. Η άλλη έχει την πατάτα σαλάτα της εδώ. Πατατοσαλάτα δεν είναι γραμμένη σε κάρτα γιατί όπως σας είπα, το πρωί μου ήρθε, παιδί μου. Λέω: έχουμε μπόλικες πατάτες. Δεν κάνω και μια πατατοσαλάτα. Τόσο κόσμο έχουμε καλεσμένο για την Τζικνοπέμπτη. Δεν θα τους βγάλω μια πατατοσαλάτα. Λοιπόν, για την πατατοσαλάτα. Ένα-ένα, να μην μπερδευτούμε. Για τα πατατάκια του φούρνου, είπαμε τι θέλω. Θέλω πατάτες. Θέλω λίγο ελαιόλαδο, λίγο θυμάρι δεντρολίβανο ρίγανη, ό,τι έχετε. Και λίγο ανθό αλατιού. Αυτά για τις πατάτες. Και θα σας πω πώς γίνονται έτσι απ' έξω τραγανές και μέσα μαλακές. Για τη θεϊκή σαν πατάτα. Σαν τηγανιτές είναι απ' έξω. Ναι, γίνονται τέλειες, σας λέω. Είναι σαν πατάτες τηγανιτές, αλλά στο φούρνο. Λοιπόν, εδώ για την πατατοσαλάτα τι έβαλα. Θα σας πω ότι έβαλα ό,τι βρήκα μέσα στο ψυγείο. Είχα καρότα. Είχα και μπρόκολο, το βλέπετε.